τη σύνταξη προμελέτης για την διαμόρφωση του άγριου χώρου, του κτηρίου και του Δημοτικού Θεάτρου των 1500 θέσεων που προβλέπει η σήμανση. Διότι οι διευθυντές και αρμόδιοι ανάλογοι διευθύνσεων πολυπολισμού διεπίστωσαν ότι το θεατράκι που κάνουμε αυτό τις εκδηλώσεις είναι καταλληλότατος χώρος για να κάνουμε εκθέσεις οικαστικών τεχνών και αυτού του είδους της κατεύθυνσης. Και να φτιάξουμε το θέατρο σε άλλο μέρος, κυρίως προς το κάτω μέρος που ήταν τα τέννις, να είναι 1500 θέσεων με θέσεις να ανοιγοκύρουν. Όλα αυτά που προβλέπονται μέσα. Εάν δεν υπάρχει χρηματοδότηση, εάν δεν υπάρχουν 100 ευρώ, τι μπορεί να κλείσεις. Και με κύριος Μητσοτάκης λέει, ο ένας από τους δύο, κύριε Μητσοτάκη, δεν παντρευτήκαμε με τον Υπουργείο Πολιτισμού, δεν μας απλώνει. Και να πάμε σε διαμάχη διαζυγίου και να φταίνει και οι δυο, και όχι μόνο ένας από τους δύο. Εμείς περιμένουμε από πλευράς Υπουργείου Πολιτισμού και εκεί, κατά την άποψή μας, πρέπει να στέψουν οι προσπάθειές μας να είναι συνεπές εφόσον δει ξανά και επαναεπιβεβαιώσει την προγραμματική σύμβαση, δικαίωμά του να την ακυρώσει, βεβαίως, να την ακυρώσει και να μας πει τι προτείνει. Αυτό το στάτους όμως δεν μπορούμε να το ελέγξουμε εμείς. Πόσες φορές θα πάμε στο Υπουργείο Πολιτισμού, μας απορμάται την ερωτή απ' έξω. Έχουμε επισκεφτεί τους πάντες. Ακόμα και την σύζυγο του κύριου Πρωθυπουργού σκεφτήκαμε να βάλουμε στη ρότα αυτή. Εγκατακτήρια για να κλείσω. Εμείς για αυτή την προγραμματική σύμβαση πονέσαμε. Για αυτή την προγραμματική σύμβαση καταναλώσαμε εργατοώρες, προσπάθεια σκέψης, πήραμε υπόψη του συναδέλφων όλες τις τοποθετήσεις και τις προτάσεις, μιλήσαμε με ανθρώπους έξω από την ΆΤΑ, ειδικούς γύρω από τις πραγματικές συμβάσεις. Είχαμε τη συμπαράσταση σε αρχική φάση της κυρίας Λίνας Μενδώνη, της Γενικής Γραμματέας και του κύριου Κακούρη, του Ισίδωρου, ο οποίος είναι λάθος της άρτας και έρχεται μόνος του εδώ. Έχουμε του κυρίου Ζαφόπουλου τη συμπαράσταση γιατί έτσι τον ένιωσα και νομίζω λοιπόν ότι η στόχευση στην επανεπικαιροποίηση και έναρξη υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης για την οποία εμείς είμαστε περήφανοι, πρέπει να πάμε όλοι μαζί, η πρωτοβουλία των πολιτών, η κοινοβουλευτική μας εκπροσώπηση, η παρατάξη των συνολών τους, για να έχουμε ένα συγκεκριμένο στόχο. Κάθε άλλη τροποποίηση, κάθε άλλη διαφοροποίηση θα μας πάει πίσω άλλα 2 και 3 χρόνια και να πετύχουμε τίποτα. Για το ζήτημα τοποθετήθηκε και ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στον ομό Θεόδωρος Κολιοπάνος. Διεπίστωσα, παρά τον λόγο και τον αντίλογο και τα ορθά επιχειρήματα, ότι και οι τέσσερις καταλήγουν σε μία πρόταση, ότι μπορούμε συνεργαζόμενοι να δώσουμε λύση σε αυτό το πρόβλημα που λέγεται κάστρο και ξενία. Και νομίζω ότι σε αυτό πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας όλοι.